Αυτό που απασχολεί όλους τους γονείς είναι το πόσο επιβλαβείς είναι οι οθόνες για τα παιδιά. Εμείς συναντήσαμε την ειδική νευρολόγο Dr. Ιωάννα Κουτρουλού και μας έλυσε όλες τις απορίες σχετικά με αυτό. Η Dr. Ιωάννα Κουτρουλού διατηρεί σύγχρονο ιατρείο στην Καβάλα. Η γιατρός ασχολείται με τη διάγνωση και την αντιμετώπιση και παρακολούθηση όλου του φάσματος των νευρολογικών νοσημάτων, έχοντας υψηλή επιστημονική κατάρτιση και κλινική εμπειρία. Βρίσκομαι εδώ στο ιατρείο της νευρολόγου κυρίας Ιωάννας Κουτρουλού, η οποία με φιλοξενεί και ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπέροχη φιλοξενία σας εδώ, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε. Θα ξεκινήσω όμως με το πιο σημαντικό, αυτό που απασχολεί όλους τους γονείς, είτε μικρότερων παιδιών είτε μεγαλύτερων, οι οθόνες των κινητών. Δεν θα πω τα κινητά αυτά καθ' αυτά, θα μιλήσω γενικώς για τις οθόνες αυτές και πόσο τελικά επιβλαβής είναι στην υγεία των παιδιών μας. Καλησπέρα και από μένα. Είναι τιμή μου που έρχεστε στο ιατρείο μου για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Τα κινητά είναι όντως ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά πάρα πολύ ειδικά τους νέους γονείς που έχουν μικρά παιδιά και ιδιαίτερα τώρα μετά την περίοδο του COVID και μέσα κατά τη διάρκεια του COVID, όπου η συχνότητα χρήσης κινητών τηλεφώνων, τάμπλετ, ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Βλέπουμε σήμερα ότι ακόμα και από πολύ μικρές ηλικίες τα παιδιά αρχίσουν και χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα, είτε για να μπορέσουν να τους αποσπάσουν την προσοχή πολλές φορές οι γονείς, είτε για να τα ηρεμήσουν. Το πιο συχνό φαινόμενο πολλές φορές που βλέπουμε είναι ότι ακόμα και για να φάει ένα παιδάκι και για να παραμείνει ήσυχο, βλέπουμε ότι ένας γονιός του βάζει να δει ένα παιδικό μπροστά στην οθόνη. Οπότε τα παιδιά από πάρα πολύ μικρή ηλικία έρχονται σε επαφή με τις οθόνες των κινητών, τηλεφώνων, των τάμπλετ, ακόμα και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αυτό είναι αλήθεια. Κάποιες φορές είναι αναπόφευκτο, νομίζω. Το κατανοώ απόλυτα, ναι. Εννοείται. Όμως αυτό στην πραγματικότητα πόσο κακό κάνει στα παιδιά μας, δηλαδή στη ζυγαριά, όταν τα βάλουμε, ποιο γέρνει πιο πολύ, είναι τα θετικά ή τα αρνητικά? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση η πραγματικότητα. Δηλαδή από τη μία, προκειμένου πολλές φορές να κρατήσουμε ένα παιδάκι λίγο πιο ήσυχο, να είναι λίγο πιο συνεργάσιμο, θα μας βοηθήσει να δούμε κάτι στην οθόνη ενός κινητού. Από την άλλη πλευρά όμως πολλές φορές ίσως η αρκετή χρήση πολλών ωρών την ημέρα μιας ηλεκτρονικής συσκευής όπως είναι τα κινητά μπορεί να είναι αρκετά επιβλαβή για τα παιδάκια. Από την άποψη ότι βλέποντας το τελείως επιστημονικά, το κεφαλάκι ενός μικρού παιδιού, το κρανίο του είναι αρκετά λεπτό, ο εγκέφαλός του είναι σε ανάπτυξη. Οπότε όταν δέχεται αρκετή ακτινοβολία αυτό το παιδί από πολύ μικρή ηλικία, πιθανότατα να έχουμε κάποιες συνέπειες ίσως στο μέλλον. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι, αλλά σίγουρα μια ακτινοβολία που επιδρά επάνω στους νευρώνες του εγκεφάλου μπορεί με κάποιον τρόπο να τους επηρεάσει αρνητικά. Οπότε ίσως θα πρέπει ναι μεν να το χρησιμοποιούμε προκειμένου να μπορούμε λίγο να χειριστούμε τα μικρότερα παιδάκια, από την άλλη όμως όσο γίνεται λιγότερη χρήση. Υπάρχουν κάποιοι, δεν ξέρω, γιατροί, ερευνητές μάλλον θα έλεγα καλύτερα, που είναι αφοριστικοί, που λένε μέχρι 5 χρονών ας πούμε, καθόλου οθόνες, καθόλου. Πώς, εμένα δεν μου αρέσει να τρομάζω τον κόσμο. Τι θα λέγατε εσείς, τι πιστεύετε εσείς σχετικά με αυτό? Σίγουρα το ιδανικό θα ήταν να μην έχουν καθόλου επαφή με ακτινοβολία. Ακριβώς επειδή ο εγκέφαλος είναι σε φάση ανάπτυξη, σε φάση ορίμανσης. Από την άλλη όμως, κατανοώ πλήρως και τους γονείς, οι οποίοι χρειάζονται με κάποιο τρόπο να αποσπάσουν και την προσοχή των μικροπαιδιών, να τα ηρεμήσουν, έστω και για μισή ώρα μπορεί να θέλουν να ξεκουραστούν. Mm-hmm. Είναι κάτι αποδεκτό και κάτι που μάλλον είναι και αναπόφευκτο. Το σημαντικό είναι να μην γίνεται κατάχρηση. Δηλαδή να είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισμένος ο χρόνος έκθεσης των μικρών παιδιών, ειδικά στην ακτινοβολία, στη ραδιοσυχνότητα που εκπέμπουν οθόνες όπως των κινητών, των τάμπλετ, ακόμα και των μεγαλύτερων υπολογιστών. Δεν θέλουμε να τρομάξουμε σίγουρα τους γονείς σε καμία περίπτωση. Χαμογελάω τώρα γιατί έχω στα αυτιά μου φράσεις γονέων που λένε
Εδώ ζούμε, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα, κάτω από τις κεραίες των ραδιοφωνικών σταθμών, των τηλεοπτικών κτλ. Τα κινητά τόσο μικρά θα μας πειράξουν στην ακτινοβολία. Εν μέρη έχουν δίκιο, σίγουρα δεν μπορούμε να σηκωθούμε να φύγουμε από τις πόλεις. Μακάρι να μπορούσαμε να πάμε σε κάποια χωριά χωρίς πολλές κεραίες κτλ. Από την άλλη όμως, ένα κινητό που έρχεται κοντά σε επαφή με το παιδί, η ακτινοβολία που απορροφάει ο εγκέφαλός του σίγουρα είναι μεγαλύτερη από το να μην το είχε καθόλου δίπλα του. Γι' αυτό και γενικώς συστήνουμε ακόμα και ειδικά τα βράδια ή και κατά τη διάρκεια της ημέρας να μην είναι γενικώς κοντά σε τέτοιες συσκευές. Η πιο κοντινή απόσταση εκπέμπει μεγαλύτερη ακτινοβολία. Έχουμε μεγαλύτερη ακτινοβολία. Ναι, είναι πολλοί γονείς που ξέρω που το βγάζουν τελείως έξω από το σπίτι το κινητό, κυρίως το βράδυ. Μάλιστα. Ωστόσο, το θέμα δεν είναι μόνο το κινητό, είναι και γενικά, ας πούμε, πολλά παιδιά, ειδικά στην εφηβεία, που παίζουν αυτά τα παιχνίδια, τα video games, στις κονσόλες. Έχουμε και εκεί το ίδιο θέμα. Εκεί πλέον, πέρα από το θέμα της ακτινοβολίας που εκπέμπουν αυτές οι συσκευές, έχουμε και κάποια άλλα θέματα. Και κυρίως σε άτομα τα οποία κάνουν κατάχρηση αυτών των συσκευών. Και τα θέματα αυτά είναι κυρίως θέματα ψυχικής υγείας που μπορεί να δημιουργηθούν σε κάποια παιδιά στην εφηβεία ή ακόμα και στην προεφηβεία, σε μια φάση που ουσιαστικά ένας άνθρωπος διαμορφώνει το χαρακτήρα του. Τα video games σίγουρα είναι ένας τρόπος για να περνάει το παιδί την ώρα του, αλλά δυστυχώς αυτό πολλές φορές υπερβαίνει τα όρια. Τα παιδιά μπορεί να καταναλώνουν πάρα πολλές ώρες μπροστά από έναν υπολογιστή και αυτό μπορεί να έχει πολλαπλές συνέπειες, κυρίως στην ψυχική του υγεία. Καταρχήν, το παιδί αυτό που περνάει πολλές ώρες μπροστά σε έναν υπολογιστή δεν έχει τις ίδιες κοινωνικές επαφές, τις ίδιες διαπροσωπικές σχέσεις που με άλλα παιδιά, με άλλους συνομιλικούς του. Δεν διαμορφώνει σχέσεις που θα διαμόρφωναν άλλα παιδιά. Παραμένει σε ένα σπίτι κλεισμένο γιατί παίζει ένα παιχνίδι το οποίο του αρέσει. Αυτό το παιχνίδι μπορεί να το παίζει για ώρες. Mm-hmm. Μπορεί να το παίζει και όλο το βράδυ. Και φτάνουμε σε κάποιες ακραίες καταστάσεις να έχουμε αυτό που λέμε χρόνια υπνική στέρηση, δηλαδή να έχουμε στέρηση ύπνου, το παιδί να μην κοιμάται καλά. Αυτό έχει ως συνέπεια την επόμενη μέρα στο σχολείο του να μην μπορεί να αποδώσει, να έχει προβλήματα στη συγκέντρωση, στην προσοχή, ακόμα και προβλήματα στη μνήμη. Μπορεί να έχει σοβαρό πρόβλημα με κεφαλαλγίες, να έχει πόνο κεφάλου συχνούς, τα οποία να οφείλονται και στην ίδια χρήση του υπολογιστή με τα παιχνίδια, αλλά μπορεί να οφείλονται και στη στέρηση του ύπνου. Μπορεί επίσης το παιδί να στερείται άλλες δραστηριότητες, να αποφεύγει το, να μην πηγαίνει να αθληθεί. Δεν αθλείται, μένει στο σπίτι του και παίζει παιχνίδια. Αυτό να επηρεάσει ακόμα και το χαρακτήρα του. Πολλά από αυτά τα παιχνίδια γνωρίζουμε ότι είναι αρκετά βία. Οπότε μπορεί να δημιουργηθεί έστω και υποσυνείδητα να υπάρχει ένα κύμα έτσι βιαιότητας, ένα συναίσθημα βιαιότητας, να μπορεί να συμπεριφερθεί στο τέλος στην κοινωνία με αυτόν τον τρόπο. Όλα αυτά έχουν αρνητικές επιδράσεις. Επίσης έχει φανεί ότι παιδιά που παίζουν πολλές ώρες παιχνίδια, και όχι μόνο παιχνίδια, παιδιά που μπορεί να είναι πολλές ώρες στα social media. Αυτά είναι επίσης μια παράλληλη ιστορία με τα παιχνίδια. Φαίνεται ότι μπορεί να αναπτύξουν αρκετά έντονο άγχος. Όλες αυτές οι καταστάσεις, αντί ουσιαστικά να τα ξεκουράζουν αυτά τα παιδιά. Το άγχος πώς δηλαδή μέσα από το social media, στο συναγωνισμό των likes και τα σχόλια. Αυτό είναι το άλλο το μεγάλο θέμα. Εννοείται, μέσα από τα social media, τα παιδιά ουσιαστικά δεν έρχονται σε επαφή, οι έφηβοι κυρίως, δεν έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα. Το μόνο που βλέπουν έρχονται σε επαφή ουσιαστικά με προφίλ άλλων ανθρώπων. Ναι. Βλέπουν το προφίλ κάποιων ανθρώπων, το οποίο πολλές φορές είναι εξειδανικευμένο και δεν είναι και πραγματικό. Βλέποντας ένα παιδί, ένα προφίλ ενός ανθρώπου που παρουσιάζει μια αλφα κοινωνική ζωή, κάποιες δραστηριότητες, μπορεί να αισθάνεται το ίδιο μειονεκτικά ότι δεν μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα που κάνει ο άλλος. Οπότε αυτό μπορεί να του δημιουργήσει άγχος. Έχει φανεί επίσης και σε μελέτες ότι τους δημιουργούν κατάθλιψη. Δηλαδή τα παιδιά, οι έφηβοι, οι οποίοι κάθονται ώρες και ασχολούνται και με τα social media, έχουν υψηλότερο σκορ σε κάποιες κλίμακες κατάθλιψης που εκτιμούν οι ψυχολόγοι. Έχει φανεί δηλαδή ότι μπορεί να προκαλέσει και κατάθλιψη. Γιατί ακριβώς μπορεί να αισθάνονται μειονεκτικά σε σχέση με κάποιους άλλους ανθρώπους που μπορεί να μην τους γνωρίζουν, αλλά βλέπουν
την εικόνα που προβάλλουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άλλο σημαντικό θέμα που μπορεί να έχουν στα πλαίσια της κατάθλιψης και των εικόνων αυτών που βλέπουν είναι να αποκτήσουν ακόμα και διατροφικές διαταραχές. Είναι επίσης ένα άλλο σημαντικό ζήτημα. Γιατί βλέποντας κυρίως κορίτσια, βλέποντας εικόνες από άλλα κορίτσια τα οποία είναι πολύ περιποιημένα, όμορφα, με πολύ αδύνατες, πολύ ωραίο σώμα, μπορεί να αρχίσουν να έχουν θέματα, να σταματήσουν να τρώνε, να μην προσέχουν. Οπότε όλο αυτό ουσιαστικά είναι ένας φαύλος κύκλος. Μάλιστα. Δεν ξέρω, ένα θέμα ανοίγουμε και είναι μου ανοίγονται πολύ πλευρά. Ακριβώς, ναι. Είναι πάζλ. Νομίζω ότι σαν επίλογο της σημερινής μας κουβέντας, γιατί σίγουρα θα κάνουμε και άλλες κουβέντες. Εννοείται, όποτε θέλετε. Το θέμα εδώ δεν εξαντλείται. Θα είναι, ο πιο σωστός επίλογος είναι ότι ναι στη χρήση, όχι στην κατάχρηση. Αυτό θα λέγατε. Σίγουρα, σίγουρα. Το ιδανικό θα ήταν, το ιδανικό λέγοντας πάντα, θα ήταν να έχουμε χρήση υπολογιστών κινητών κάτω από μία ώρα την ημέρα. Σε όλες τις ηλικίες. Το ιδανικό, ναι. Όσο πιο νέος είναι, εννοείται τόσο πιο λίγο. Αλλά ακόμα και στα μεγαλύτερα παιδιά, το ιδανικό θα ήταν να μην μένουν μπροστά σε έναν υπολογιστή πάνω από μία ώρα. Και επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, και αυτό που συστήνουν όλοι οι επιστήμονες, είναι ότι τουλάχιστον μία-δύο ώρες πριν από τον ύπνο δεν θα πρέπει να υπάρχει επαφή με υπολογιστή, με κινητό, ώστε να μπορεί. Είναι αυτό το η μπλε ακτίνα, πώς το λένε. Και η μπλε ακτίνα, αλλά ακόμα ακριβώς. Μπορεί να έχουμε προβλήματα με αϊπνίες. Είναι αρκετά τα ζητήματα. Οπότε ουσιαστικά αυτό που συστήνουν τουλάχιστον πριν από τον ύπνο, μία-δύο ώρες να μην έρχονται σε επαφή με ηλεκτρονικές μηχανήματα, συσκευές, υπολογιστές, τάπλετ, κινητά. Και η τηλεόραση σε αυτές. Γιατί πολλοί κοιμούνται μπροστά στην τηλεόραση. Όχι, όχι, τηλεόραση δεν μας. Λιγότερο. Δεν είναι τόσο. Πάλι καλά, γλίτωσε κάτι. Όχι, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή. Ευχαριστώ, εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Για τη φιλοξενία εδώ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Εννοείται, όποτε θέλετε.